Πάμε τώρα και στο Χρήστο Τσιγούρη που είναι κοντά μας. Χρήστο, να σε ρωτήσω αν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και για το νομοσχέδιο το οποίο μας παρουσίασε και η Σοφία Φασουλάκη, για τις αλλαγές που έρχονται στις παρακολουθήσεις. Θα έχουμε την επίσημη αντίδραση σε λίγη ώρα, καθώς έχουν βάλει κάτω όλες τις προτάσεις και τις μελετούν. Ο στόχος σε ελέγχη του ΣΥΡΙΖΑ, με τα οποία συζήτησα λίγο νωρίτερα για την πρώτη, την αρχική τους εικόνα για αυτά που διαβάζουν και προτείνει η κυβέρνηση, είναι κατηγορηματικά αντίθετα. Με πολύ σκληρή κριτική υποστηρίζουν ότι αν είναι έτσι, θα πρόκειται για επισημοποίηση και νομοθέτηση της ομερτά και της εγκάλυψης. Γιατί εδώ είχαμε ένα σκάνδαλο υποκλοπών και παρακολούθησης αρχηγού του τρίτου κόμματος που συγκλονίζει τη χώρα. Και αντί να μάθουμε την αλήθεια, για ποιο λόγο δηλαδή στοχοποιήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και παρακολουθήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, έρχεται μια δέσμη διατάξεων που, αν ισχύσει, θα προσφέρει μια τριετή κρυψώνα στην κυβέρνηση, λένε χαρακτηριστικά, για όποιον έχει ευθύνες για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, χωρίς να μάθουμε ποτέ τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε. Μα το ότι ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε, το ξέρει ο ίδιος εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τις αρχές Αυγούστου, που έκανε τη σχετική δήλωση και την μηνυτήρια αναφορά στη δικαιοσύνη. Πρέπει να σου πω ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετη με τα όσα προτείνονται. Βεβαίως, αν υπάρχει θετική διάταξη, αυτή θα εξεταστεί από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ωστόσο, όπως σου είπα, εμφανίζονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα επικριτικά, καθώς διαρωτώνται αν υπάρχει κάποιο αρχείο, κάποιο στοιχείο εκβιασμού ή κάποιο πολιτικό πρόσωπο που έχει παρακολουθηθεί. Πώς θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, με ποια κριτήρια και υπό ποιο καθεστώς θα πάρει τις επιλογές του και τις κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί.